Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε περιστέρια για ακόμα μία φορά. Τις τελευταίες μέρες καθόμουν και σκεφτόμουν ένα βίντεο που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον. Και εμπνεύστηκα με βάση τα περιστέρια που πετάγαν στον περιστερώνα και παρατήρησα διάφορα είδη πτήσεις. Και γενικότερα υπάρχει διαφορά στον αέρα στο καθένα. Οπότε σήμερα θα αναλύσουμε μερικές κατηγορίες πτήσεις ή κόστος των περιστεριών. Και έχουμε τέσσερις κατηγορίες που θα αναλύσουμε. Είναι τα περιστέρια πλήρους πτήσης, τα περιστέρια μερικής πτήσης, τα περιστέρια με οριακά μηδαμινή πτήση και τα περιστέρια με την μηδαμινή πτήση. Ευτυχώς στον περιστερώνα μου έχω περιστέρια και από τις τέσσερις κατηγορίες. Βέβαια, αν δεν είχα να μου πεις πώς είχα εμπνευστεί το βίντεο. Οπότε ας ξεκινήσουμε το μαγικό βίντεο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την μη πτήση και θα καταλήξουμε στην κανονική πτήση. Ξεκινάμε λοιπόν με τους γερμανικούς γίγαντες, περιστέρια μηδαμινής πτήσης. Είναι από τις λίγες οικόστες ράτσες όπου δεν έχουν πλέον καμία ιδιότητα πτήσης. Δεν μπορούν να ανυψωθούν, να προσγειωθούν ή οτιδήποτε. Επίσης, μιας που στο πλάνο είναι και το αφρικανικό, να τονίσω, στο βίντεο αυτό δεν περιλαμβάνονται περιστεροειδή άγριου τύπου όπως αυτό, φοινικοτρίγωνο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είχα ή να έχω. Μιλάμε καθαρά για οικόστα περιστέρια, με λίγα λόγια πετροπερίστερα και οι απογονοί τους. Λοιπόν, όπως έλεγα, οι γερμανικοί γίγαντες λοιπόν είναι μια ράτσα που πλέον έχει χάσει εντελώς την πτήση λόγω του πολύ παραμορφωμένου σωματότυπου του. Είναι πουλιά μεγάλα σε όγκο σκελετικά, όχι με πολλούς μυς, που σημαίνει ότι είναι και πρακτικώς ανίκανα να κούνησουν δυνατά τα φτερά τους, αφού δεν έχουν πολλούς μυς, και με υπερβολικά και υπερφυσικά μακριά πούπουλα σε φτερούγες και ουρά. Τώρα τα δικά μου βέβαια δεν τα έχουν, γιατί τους τα είχα κουρέψει, γιατί περίμενα ότι θα υπάρχει ένα παραγωγή, αλλά τελικά μετά έγινε το θέμα με το θηλυκό, όπως έχω πει, με το πόδι της και δεν έγινε κάτι. Τώρα το αρσενικό βλέπετε έχει αρχίσει να βγάζει τα φτερά του, αλλά είναι ακόμα πιο μακριά τα φτερά τους για όσους θυμούνται ή ξέρουν γενικά τη ράτσα. Έχουν λοιπόν χάσει εντελώς την ικανότητά τους να πετάξουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ας πούμε από το έδαφος μέχρι σε αυτό το κλαδάκι δεν μπορούν να πάνε. Μπορούν βέβαια να ανυψωθούν με άλμα και ψευτοφτερούισμα σε ύψος από εδώ μέχρι την καρέκλα ή το σκαμνάκι εκεί πέρα, την αυτό τέλος πάντων, αλλά δεν θεωρείται πτήση, αυτό εννοείται. Θεωρείται όθηση από πόδια και με το ζόρι λίγο τα φτερά. Επίσης αυτό το ύψος παρατήρησε πάνω στις καρέκλες μπορεί να ανέβει και το θηλυκό παρά το θέμα του. Οπότε ναι, μιλάμε για μια ράτσα η οποία δεν μπορεί πλέον πρακτικώς να χρησιμοποιήσει τις φτερούγες του, και αν το αφήσει από μεγάλο ύψος πολύ απλά θα πέσει και θα τσακιστεί. Πιο ομαλή πτώση, δηλαδή μπορεί να έχει μια κλασική κότα εμπορίου που επίσης δεν μπορεί να πετάξει, παρά αυτά τα πουλιά. Είναι καθαρά περιστέρια εδάφους λοιπόν, τεχνητά περιστέρια εδάφους. Γιατί εντάξει και στη φύση υπάρχουν περιστέρια που χαρακτηρίζονται πιο πολύ εδαφόδια, αλλά μπορούν να πετάξουν τουλάχιστον. Αυτά δεν μπορούν να πετάξουν από την τεχνητή φύση που τους έχει δώσει ο άνθρωπος. Και γενικά έχω απορία για τις ράτσες, σαν και αυτές που δεν μπορούν να πετάξουν. Τι ακριβώς έχουν μέσα στο μυαλό τους. Γιατί εντάξει, ο περιστέρι είναι γνωστό πως είναι πτηνό έξυπνο και έχει και ένα πνευματικό επίπεδο α μπροστά σε άλλα πουλιά. Και γενικά έχω απορία πραγματικά οι ράτσες, σαν και αυτές που δεν μπορούν να πετάξουν. Τι έχουν στο μυαλό τους, αν σκέφτονται κάτι, ειδικά βλέποντας άλλα περιστέρια να πετάνε. Νιώθουν κάτι σαν ζήλια άραγε, κάποια μελαγχολία. Νιώθουν ότι κάτι τους λείπει. Αυτό δύσκολο βέβαια να το διαπιστώσουμε, αλλά νομίζω πως σίγουρα θα θέλανε να πετάξουν, πως έχουν μέσα τους αυτή την επιθυμία, γιατί τα βλέπεις καμιά φορά να φτερουγάνε, να κοιτάνε τα ψηλά σημεία, να θέλουν να πάνε εκεί, αλλά το κοντινότερο σε πτήση που κάνουν είναι απλώς να ανοίγουν τα φτερά τους σε μια ελπίδα ότι κάτι θα κάνουν. Οπότε πιστεύω πως οι ράτσες που δεν μπορούν να πετάξουν νιώθουν κάτι, ότι καταλαβαίνουν ότι τους λείπει η ιδιότητα που έπρεπε να έχουν. Οπότε εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο να το καλοσκεφτούμε.
Ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλές ράτσες που να είναι καθυλωμένες στο έδαφος, αλλά μπορούμε εννοείται να βελτιώσουμε τη ζωή τους με το να τους δίνουμε διάφορα αντικείμενα, όπου σαν σκαλοπατάκια σιγά σιγά θα μπορούν να τα εκμεταλλευτούν ώστε να πάνε πάνω κάτω. Ας πούμε εδώ πέρα έχω τις καρέκλες όπως έδειξα και από πάνω κλαδιά μπορούν σιγά σιγά να ανέβουν και να πάνε σε ένα ύψος. Πτήση βέβαια πραγματική δεν θα κάνουν ποτέ αυτές οι ράτσες, γιατί δημιουργήθηκαν να είναι όπως είναι και το κόστος ήταν η πτήση. Βέβαια οι γερμανικοί γίγαντες είναι η μόνη γιγάντια ράτσα περιστεριού που έχει 100% άχρηστες φτερούγες. Άλλες γιγάντιες ράτσες επίσης δεν είναι και πολύ καλά στο κομμάτι πτήση, είναι πρακτικώς καθυλωμένες κάτω, αλλά έχουν πιο λειτουργικές φτερούγες γιατί έχουν πιο δυνατούς μυς στο στέρνο τους, όπου εκεί είναι οι μυς που είναι υπεύθυνοι για τα φτερουγίσματα. Αλλά οι γερμανικοί γίγαντες είναι αρκετά σακατεμένοι σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπα, έχουν μικρή μυϊκή μάζα και αυτά τα υπέρμακρα πούπουλα σε φτερούγες και ουρά, οπότε είναι ατροφικοί μυες τους. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες ράτσες, όπως ας πούμε οι ιταλικοί γίγαντες, τα ρόμις που θα δούμε μετά, που έχουν πιο καλή μυϊκή μάζα. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μας κατηγορία πρακτικώς. Ράτσες περιστεριών, οι οποίες είναι ανίκανες για πραγματική ή και καθόλου πτήση. Και περάσαμε στην δεύτερη κατηγορία μας, τα περιστέρια τα οποία είναι οριακά ανίκανα προς πτήση. Και σαν παράδειγμα ράτσας, εδώ πέρα έχουμε τους ιταλικούς γίγαντες, τα περιστέρια Ρώμης. Ας πούμε για αυτά τα πτηνά και την ικανότητά τους στην πτήση. Αυτά, όπως είπα, είναι πουλιά τα οποία είναι οριακά καθυλωμένα στο έδαφος, αλλά έχουν πιο λειτουργικές φτερούγες. Εν τω μεταξύ, τώρα που το βλέπω, είναι και όλα μαζεμένα στο πλάνο, ούτε να τα είχα στήσει έτσι. Ενώ μπορούν να πάνε παντού όλα όπου θέλουν, είναι εδώ μαζεμένα. Μια χαρά. Και είναι και όλα πολύ καλά δείγματα της ράτσας τους. Ας πούμε αυτή η θηλυκιά εδώ τεράστια, το ζευγάρι της εκεί επίσης τεράστιο, και αυτός εδώ τεράστιος, τον είχα πάρει πιτσούνι φέτος, ή αυτός πολύ ωραίος, τον είχα πάρει κάπου πέρυσι πιτσούνι. Τέλος πάντων, έχω πολύ καλά δείγματα. Μόνο αυτός δεν είναι από τα πολύ καλά δείγματα, που είναι αυτός που έχω μεγαλώσει εγώ, είναι από μια άλλη κατηγορία Rant, που είναι λίγο πιο μικρούτσικα. Τέλος πάντων. Αλλά όλα είναι τα ιταλικά, γιατί υπάρχει και το αμερικάνικο Rant. Όπως και να έχει, αυτά είναι πουλιά λοιπόν πιο στιβαρά. Έχουν βέβαια πιο μεγάλο όγκο σκελετικό και μυϊκό από τον γερμανικό γίγαντα που είδαμε. Αλλά επειδή έχουν πιο μεγάλο μυϊκό σύστημα, μπορούν να πετάξουν ελαφρώς, μπορούν να ανυψώσουν τον εαυτό τους, ας πούμε. Μπορεί και από κάπου εδώ να δώσει όθηση και να φτάσει στο τραπεζάκι. Κάτι που το γερμανικό δεν το κάνει ούτε στα όνειρά του. Επίσης μπορεί να το αφήσεις από ύψος και να μην τζακιστεί. Οπότε έχει μια καλή ιδιότητα πτήσης σχετικά. Βέβαια εντάξει, άμα το αφήσεις σε ένα κενό μέρος, ας πούμε σε ένα γήπεδο, και κάνει τίναγμα να πετάξει, δεν θα πάρει ύψος ποτέ, πολύ δύσκολο, εκτός και αν έχει αέρα και το βοηθήσει να ανυψωθεί. Τουλάχιστον τα γιγάντια τα Rant, και όχι αυτά εδώ τα που είναι λίγο πιο μικρόσωμα, τα γιγάντια όπως τα υπόλοιπα που βλέπουμε δεν μπορούν να ανυψωθούν, πολύ δύσκολα, πρέπει να έχει όθηση από αέρα. Πολύ παλιά βέβαια, όταν είχα πάρει το πρώτο μου ζευγάρι, πριν καν ανακαλύψω ότι είναι το YouTube, είχα αφήσει το θηλυκό από την ταράτσα και μπορώ να πω ότι έκανε καλή πτήση. Βέβαια ήταν πιο πολύ σαν προσγείωση, έχανε ύψος σιγά σιγά, αλλά έκανε τον κύκλο του χωραφιού. Μπορεί να έχει βέβαια και λίγα κύματα αέρα τότε, οπότε το βοήθησε λίγο παραπάνω. Αλλά ναι, δεν τζακίστηκε. Και γενικά αυτά τα πουλιά δεν τζακίζονται. Μπορείς να τα αφήσεις από ύψος και να μην πέσουν κάτω σαν τσουβάλια, εννοείται. Και όπως είπα, μπορούν να δώσουν και όθηση από το έδαφος και να φτάσουν μέχρι ένα ύψος. Αλλά μονοκόμματα να κάνουν πτήση, όχι, δεν μπορούν. Ας πούμε, από εδώ κάτω να φτάσουν πάνω στα κλαδάκια χωρίς καμία υποστήριξη, να ανέβουν δηλαδή στα τραπεζάκια ένα-ένα, σαν σκαλοπατάκι, όχι. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί είναι, όπως είπα, πολύ βαριά πουλιά. Έχουν βαρύ σκελετό, βαρύ μυς. Αλλά δεν είναι και εντελώς καθυλωμένα πτηνά. Βέβαια και πάλι μπαίνουν στη λίστα πρακτικών των ρατσών, οι οποίες δεν πετάνε, γιατί πραγματική πτήση, όπως καταλάβατε, δεν κάνουν. Αλλά μπορούν να κάνουν
αυτά, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως ράτσες που είναι οριακά καθυλωμένες. Βέβαια, εγώ έχω και αυτό εδώ, όσοι το θυμόσαστε, που είναι μίξη από ραντ και γερμανικό. Βέβαια, ο πατέρας είναι αυτός εδώ που είπα, που δεν είναι από τα πολύ μεγάλα, οπότε εδώ ίσως κλέβουμε λίγο. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο πλάσμα μπορεί να κάνει την πτήση του ραντ, αλλά έχει λίγο πιο μακριά πούπουλα, οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο στο να το αφήσει από την ταράτσα σου ή κάτι τέτοιο. Οπότε και αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα ράτσας περιστεριού, όπου είναι οριακά καθυλωμένο. Σε παρόμοια μοίρα βρίσκεται, ας πούμε, και ο ουγγρικός γίγαντας, ένα πουλί με τεράστια τσαρούχια, σκουφάκι, λοφείο, και είναι η μεγαλύτερη ράτσα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα στα περιστέρια μερικής πτήσεως και βλέπουμε και εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα, το Λαχόρ περιστέρι. Πολύ καλή εισαγωγή μας έδωσε λοιπόν. Αυτά τα λέω μερικός πτήσεως διότι μπορούν να πετάξουν, αλλά όπως είδατε κάτι δεν πάει και πολύ καλά με την πτήση τους. Έκανε τα φτερά του δηλαδή σαν ελικόπτερο, να πάρει πρώτα φόρα και μετά να πετάξει. Αυτό λοιπόν το έχω παρατηρήσει στα Λαχόρ περιστέρια και στα ρώσικα σίγουρα περιστέρια. Τα Λαχόρ μπορώ να τα δικαιολογήσω διότι είναι πιο βαριά πουλιά και οριακά δύο φορές μεγαλύτερα από το κοινό περιστέρι. Το ρώσικο δεν είναι βέβαια μεγαλόσωμο περιστέρι, πολλές φορές είναι πιο λεπτοκαμωμένα και από το κλασικό περιστέρι. Δείτε, ας πούμε, εδώ τον τουρκικό δρόμο, ασπρόμαυρος, και δίπλα η ρώσικη είναι πιο μικρή. Βέβαια αυτός ο τουρκικός, όπως έχω πει στο βίντεο διάσωσής του, πιθανώς να είναι και πρώτης γενιάς από ράτσα, και άμα είναι όντως αυτό η ράτσα που κατάγεται είναι λίγο πιο μεγαλούτσικη, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω σίγουρα. Τα ρώσικα λοιπόν νομίζω ότι πετάνε προβληματικά διότι εμποδίζονται από τα πολλά φτερά στα πόδια και είναι πιο πολύ καθυλωμένα κάτω και μέσα από τα χρόνια εκτροφής τους η ράτσα έχει βγει λίγο πιο αδύναμη στην πτήση. Εκεί μπορώ να το αποδώσω στα ρώσικα, κάπου αλλού όχι. Και το Λαχόρ έχει και μεγάλα φτερά βέβαια, σύντομα είναι και ογκώδες πουλί. Τα έχω βγάλει και όλα τώρα βέβαια έξω, έχω κλείσει τις πόρτες για να δούμε καλά την πτήση από το κάθε ένα. Βέβαια όλα είναι τώρα πάνω εδώ στα κλαδάκια, οπότε θα πρέπει να τα ξεσηκώσουμε λίγο για να δούμε πτήση. Να δούμε και το ρώσικο λοιπόν πως πετάει. Να, πέταξε λίγο. Δεν πετάνε και όλα και δεν ακούγεται αυτό που θέλω να ακουστεί, που είναι το πολύ χτύπημα στα φτερά. Να, πέταξε μια γκρι ρώσικη. Αλλά και πάλι δεν ακούστηκε καλά. Να, τώρα έπεσε κάτω η κίτρινη ρώσικη. Για να δούμε αυτή. Αρχικά δεν είναι και το πρώτο της σαν επιλογή να πετάξει. Βλέπουμε εδώ και την καφέ ρώσικη. Για να δούμε θα πετάξουν καθόλου τώρα που φύγαν τα πιο πολλά. Να το βλέπετε, δεν πετάει πολύ και χτυπάει πολύ τώρα τα φτερά του. Έτσι, επειδή πρακτικώς προσπαθεί να βάλει πιο πολύ δύναμη από το μέσο περιστέρι, γιατί δεν το έχει τόσο με την πτήση. Να και εδώ το μεγάλο πήγε να πετάξει λίγο. Να βλέπετε πως χτυπάει τα φτερά του. Να βλέπουμε και αυτόν εδώ, λίγο πέταξε. Όπως το είπα, δεν μπορεί να κάνει μεγάλη όθηση. Και μετά από λίγο κουράζεται και απλώς δεν κάνει τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, χτυπάνε έντονα τα φτερά τους τα ρώσικα και ούτε έχουν πολύ τέλεια πτήση. Το είδατε αυτό πως έπεσε κάτω. Δεν είχε τόση, να το πούμε, κομψότητα όπως ένα κλασικό περιστέρι με νορμάλ σωματότυπο ή με νορμάλ γονίδια. Να το βλέπετε πως κοπανάει τα φτερούλια του. Προσπαθεί να πετάξει αλλά δεν το μπορεί. Αυτό έχω παρατηρήσει κληρονομείται και στα πουλιά τα οποία είναι μίξεις ίδιων κατηγοριών, ας πούμε πουλιά που προέρχονται από Λαχόρ και ρώσικα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ας πούμε αυτό εδώ που είναι παιδί καθαρά από ρώσικο και Λαχόρ έχει το ίδιο θέμα. Δεν μπορεί να πετάξει πολύ καλά και επειδή έχει και τα μεγαλύτερα φτερά σε όλο τον περιστερόνα είναι ακόμα πιο προβληματικό. Είναι βέβαια και πολύ ήμερο αυτό, δεν φοβάται τους ανθρώπους, δεν έχει μεγαλώσει από άνθρωπο, οπότε θα το κάνουμε εύκολα να πετάξει. Τώρα κάτι ψιλοκάνει υποτίθεται. Να το πέταξε λοιπόν.
το βλέπετε εδώ. Τώρα δεν ξέρω και πώς ακούγεται η πτήση του, γιατί έχει τόσα που πετάνε. Αλλά κάτι κάνει. Για να το ξαναδούμε. Να το βλέπετε λοιπόν. Βαρύ πέταγμα. Ας πούμε ένα τέτοιο πουλί δεν μπορεί να ζήσει στη φύση. Το ίδιο ισχύει και για τα αδερφάκια του. Να ένα. Και αυτό έχει σχετικά βαριά πτήση, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλα τσαρούχα και δεν έχει τόσο βάρος από κάτω. Οπότε κάπως έτσι πετάνε τα περιστέρια μερικής πτήσης. Έχουν πρακτικώς πτήση, αλλά στερούνται δεξιοτήτων. Και μετά έχουμε εννοείται τα περιστέρια πλήρους πτήσης, τα οποία είναι ράτσες οι οποίες έχουν φυσικό σωματότυπο, όπως ξέρω εγώ ταχυδρομικά, βούτες ή γερμανικά, όπως αυτό εδώ που είναι τύπου γερμανική κουκουβάγια. Να το αυτό εδώ με την κοντή μητούλα. Και εννοείται όλα τα περιστέρια που κρατάνε από δρόμο, είτε είναι μεικτά είτε όχι. Ας πούμε αυτό εδώ είναι μισό ρώσικο, μισό τουρκικό. Αλλά, να το βλέπετε, σηκώνεται μια χαρά. Γιατί το τουρκικό δρόμο είναι πουλί δρόμου και έχει καλά γονίδια. Αυτός εδώ έχει μεγάλα φτερασαπόδια και μεγάλο όγκο. Δεν ξέρω αν είναι το τουρκικό δρόμο. Κάποια ράτσα πρέπει να είναι, όπως μου είχε πει κάποιος, μάλλον είναι πόστα. Οπότε, εντάξει, έχει και αυτός λίγο βαρύ πέταγμα, η αλήθεια είναι, έχω παρατηρήσει. Οπότε, φουλ άγριο γονίδια δεν έχει. Αλλά κλασικά τουρκικά δρόμου, όπως αυτό εδώ ας πούμε, ή αυτό, ή αυτό πίσω το ASRED, ή αυτό επίσης το ASRED εδώ πέρα. Τέλος πάντων, καταλάβατε, αυτά έχουν full κανονικό γονίδιο, full κανονικό σωματότυπο, ικανότατα για πτήση. Αυτό ισχύει και για πουλιά βέβαια, που είναι επίσης διασταυρώσεις με άλλα. Να, αυτό εδώ είναι λαχόρ με τουρκικό δρόμο. Η πτήση του όμως είναι κανονικότατη. Βέβαια αυτό έχει φουλ το γονίδιο του τουρκικού δρόμου, δεν έχει μοιάσει καθόλου σε λαχόρ, δεν έχει καλά καλά τσαρούχια να πω την αλήθεια. Αυτό επίσης είναι λαχόρ με τουρκικό δρόμο. Για να δούμε πως πετάει και αυτό. Να το. Πηγαίνει καλά σχετικά. Βέβαια είναι πρώτη γενιά αυτό, οπότε εντάξει. Μπορεί λίγο ζόρι να το έχει που και που. Αλλά πουλιά που έχουν καθαρά γονίδια δρόμου δεν έχουν κανένα θέμα. Όπως αυτή εδώ, ας πούμε, αρχάγγελος δρόμου. Ο Γιώσης εδώ πέρα. Είναι από τη γραμμή που μου βγάζει τα τουρκικά μελοφείο. Να κι άλλο εδώ, αδερφάκι. Πώς πετάει, μια χαρά. Δείτε εδώ κάτω πόσα περιστέρια κλασικά με κανονικό γονίδιο υπάρχουν. Ένα εδώ πέρα. Εδώ πέρα ένα άλλο. Κι άλλο εδώ, κι άλλο, κι άλλο. Δείτε αυτά πώς θα πετάξουν. Να τα γρήγορα και σβέλτα. Ενώ το λαχόρ, να το βλέπετε. Δεν πετάει πολύ. Να το, σαν να είναι ανάπηρο πάει. Να και ένας τουρκικός, δεν ξέρω πώς δεν πέταξε αυτός. Να, πόσο ωραία πετάει όμως, λεπτοκαμωμένα και γρήγορα. Ενώ το λαχόρ, να το, κάτω στο έδαφος και πάλι. Δεν έχουν καλή πτήση αυτά. Οπότε είδαμε πάνω κάτω τις πτήσεις περιστεριών που μπορούμε να συναντήσουμε σε περιστερώνες. Είναι τα φουλ καφυλωμένα. Αυτά που είναι έτσι και έτσι. Αυτά που πετάνε αλλά με θέματα. Και αυτά που πετάνε τέλεια. Να, όπως και εδώ, τουρκικό κλασικό δρόμο. Με τέλεια πτήση. Μα μαγικό δεν είναι το πως πετάνε τα περιστέρια σε αργή κίνηση. Επίσης κάτι μαγικό είναι να κάνετε like, subscribe και κοινοποιήστε το μαγικό βίντεο μα και κανάλι για να ανέβουμε κι άλλο. Oh yes! Thank you.
Είδαμε λοιπόν και τα περιστέρια σε αργή κίνηση. Μέσα σε αυτό είδαμε διάφορες πτήσεις σίγουρα. Άλλα που ήταν κανονικά, άλλα έτσι και έτσι. Και αυτά που είναι στο έδαφος δεν ξέρω τι κάνουν και αν τα πήρε η κάμερα καθόλου. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.